πίκρα Χασιμότο είναι μια φλεγμονή του θυροειδούς αυτοανόσου αιτιολογίας. Ανακαλύφθηκε το 1912 από τον Ιάπωνα Χασιμότο και από εκεί έχει πάρει το όνομά της. Και μέχρι το 1950 ήταν μια σχετικά σπάνια αυτοάνωση νόσος του θυροειδούς. Στις μέρες μας όμως είναι πλέον πάρα πολύ συχνή. Είναι πιο συχνή στις γυναίκες, διαγνώστηκε κυρίως σε ηλικίες 45 με 55 ετών και πιο σπάνια στους άντρες. Και επίσης είναι πιο συχνή στη λευκή φυλή από ότι στην μαύρη φυλή. Πρόκειται για μία θυροειδίτιδα λεμφοκυταρικής αιτιολογίας, δηλαδή υπάρχει μία λεμφοκυταρική διήθηση του θυροειδούς, η οποία μπορεί να διαλάθει για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να εμφανίζει επί της ουσίας συμπτώματα στον ασθενή. Εδώ η αιτία δεν είναι ακριβώς καθορισμένη. Μιλάμε για μια πολυπαραγωγική νόσο. Ενοχοποιούνται και γενετικοί παράγοντες και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Φαίνεται από οικογένειες που έχουν μελετηθεί ότι υπάρχουν κάποια γονίδια που σε κάνουν πιο ευαίσθητο στην εμφάνιση της θυροειδίτιδας Χασιμότο. Πλέον στις μέρες μας, επίσης με τόσες διαφορετικά διατροφικές συνήθειες που έχουμε σε σχέση με το παρελθόν, με την ιωδίωση του αλατιού και με άλλους παράγοντες, ότι το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της θυροειδίτιδας Χασιμότο. Χρησιμοποιούμε πάρα πολλά τροποποιημένα τρόφιμα, πλούσια σε αλάτι. Το αλάτι υπάρχει παντού, δεν είναι μόνο το αλάτι που βάζουμε στις τροφές. Παντού υπάρχει αλάτι, παντού υπάρχει ζάχαρη, παντού υπάρχουν συντηρητικά. Άρα η διατροφή που ακολουθούμε πλέον δεν έχει καμία σχέση με τη διατροφή που ακολουθούσαμε πριν από 50 χρόνια. Όλα αυτά επηρεάζουν. Σε περιοχές που είναι επαρκή σε αλάτι, φαίνεται ότι οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνουν θυροειδίτιδα Χασιμότο από περιοχές που το έδαφος είναι ανεπαρκές σε ιώδιο. Αυτός που έχει απλά θυροειδίτιδα Χασιμότο, χωρίς να έχει επηρεαστεί η θυροειδική του λειτουργία, δεν πρέπει να λαμβάνει κανένα φάρμακο. Φάρμακο, δηλαδή υποκατάσταση θυροειδικών ορμονών, θυροξίνη που είναι πολύ γνωστή ως ΤΑΦ4 και όχι μόνο, δίνεται μόνο σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει υποθυροειδισμό, δηλαδή εξαιτίας της θυροειδίτιδας, της χρόνιας αυτής φλεγμονής του θυροειδούς, ο θυροειδής τους πλέον δεν λειτουργεί επαρκώς, ώστε να δίνει τις ορμόνες που απαιτεί το σώμα για την λειτουργία του. Άρα, φάρμακα με την έννοια της υποκατάστασης παίρνουν μόνο αυτοί οι ασθενείς. Τώρα, υποστηρικτικά στη θυροειδίτιδα Χασιμότο μπορούμε να δώσουμε σελήνιο σε ασθενείς που δεν είναι επαρκείς σε σελήνιο. Και αυτό είναι με ερωτηματικά, γιατί έχουν βγει πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι βοηθάει. Έχουν βγει όμως και άλλες που δείχνουν ότι δεν βοηθάει. Άρα και εδώ ακόμα έχουμε κάποια ερωτηματικά. Μπορούμε να δώσουμε βιταμίνη D. Γενικά φαίνεται ότι οι ασθενείς που έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D είναι πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση οποιασδήποτε αυτοάνωσης νόσου. Επομένως, επειδή η θυροειδίτιδα Χασιμότο είναι αυτοάνωση νόσου, έχει νόημα κανείς να πάρει βιταμίνη D και φυσικά μια υγιεινή διατροφή. Κάτι επιπλέον δεν χρειάζεται να πάρει κανείς. Υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν ότι αν κανείς τρώει 3 γραμμάρια αλάτι τη μέρα θα κάνει Χασιμότο. Αυτό δεν υπάρχει. Γι' αυτό και λέμε ότι πρόκειται για πολυπαραγωγική νόσο. Υπάρχουν άνθρωποι που λόγω γονιδίων πιο εύκολα, είναι πιο επιρρεπείς να εμφανίσουν αυτή τη νόσο και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δεν θα το εμφανίσουν. Σίγουρα όμως, αν αναλογιστεί κανείς ότι η συχνότητα της νόσου σε σχέση με 50 χρόνια πριν είναι πολύ μεγαλύτερη, σίγουρα ο τρόπος ζωής μας και το περιβάλλον παίζει ρόλο. Τώρα, σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να συμβαίνει, ακόμα δεν μπορεί να μας το απαντήσει κάποιος. Η Χασιμότο κάνει συμπτώματα μόνο όταν αρχίζει να υπολειτουργεί ο θυροειδής. Ποια μπορεί να είναι αυτά? Ανεξήγητη κόπωση, υπνηλία, δυσανεξία στο κρύο, δηλαδή να κρυώνουμε περισσότερο ενώ όλοι οι άλλοι γύρω μας δεν κρυώνουν. Η εμφάνιση της κοιλιότητας σε έναν ασθενή που δεν είχε προβλήματα με το έντερο παλιότερα. Ο εκνευρισμός, το να εμφανίζουμε διαταραχές στην διάθεσή μας, δηλαδή το θυμικό μας να είναι διαφορετικό. Διαταραχές της λίμπιντο, και αυτό μπορεί να παίζει ρόλο.
Όλα αυτά που βέβαια πάρα πολλές νόσοι κάνουν ακριβώς τα ίδια συμπτώματα, είναι σημεία ότι αρχίζει ο θυροειδής να υπολειτουργεί, άρα κανείς πρέπει να κάνει ένα πλήρη έλεγχο θυροειδούς. Εκεί αναγκαστικά θα στείλουμε και τα αντισώματα, τα οποία είναι διαγνωστικά της θυροειδίτιδας Χασιμότο, για να δούμε αν υπολειτουργεί ο θυροειδής και ποιο είναι το αίτιο. Αν δηλαδή το αίτιο της υπολειτουργίας αυτής είναι η Χασιμότο. Η εμφάνιση της θυροειδίτιδας Χασιμότο δεν σχετίζεται με το σωματικό βάρος που μπορεί να έχει ένας ασθενής. Μπορώ με σιγουριά να σας πω ότι δεν απαγορεύεται κανένα τρόφιμο. Ο ασθενής που έχει θυροειδίτιδα Χασιμότο πρέπει να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο διατροφής όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Ωστόσο, τροφές που είναι πλούσιες σε σελήνιο, όπως είναι τα καρύδια, όπως είναι οι περισσότερες ζωικές τροφές, είναι τροφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την αυτοανοσία, να μειώσουν πιθανά το τίτλο των αντισωμάτων. Θα μπορούσε κανείς να ακολουθεί μια διατροφή που να είναι πλούσια σε τροφές που έχουν βιταμίνη D, αν και η κύρια πηγή της βιταμίνης D, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι η σύνθεση από τον ήλιο, επομένως εκεί λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Τροφές που περιέχουν βιταμίνη D είναι ο κρόκος του αυγού, είναι τα λιπαρά ψάρια, σαρδέλες που στην Ελλάδα έχουμε άφθονες. Και θα έπρεπε να περιορίσει κατά το δυνατόν την πρόσληψη ιωδιωμένου αλατιού. Όχι τελείως, αλλά δεν θα έπρεπε να κάνει υπερβολές. Επίσης, στους ασθενείς που έχουν θυροειδίτιδα Χασιμότο, θα πρέπει με προσοχή να δίνονται συμπληρώματα διατροφής που είναι πολύ δυσμοδός, που περιέχουν ιόδιο. Δεν πρέπει να ξεπερνάμε τη συνιστόμενη ημερήσια δόση σε ιόδιο που προσλαμβάνει ένας ασθενής με θυροειδίτιδα Χασιμότο. Εδώ μόνο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι γυναίκες που είναι σε εγκυμοσύνη θα πρέπει ούτως ή άλλως να απολαμβάνουν υψηλότερες ποσότητες ιωδίου, άρα τα συμπληρώματα που τους προτείνει ο γυναικολόγος τους θα πρέπει να λαμβάνονται ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι θυροειδίτιδα Χασιμότο, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοίηση. Η θυροειδίτιδα Χασιμότο, το πρώτο που θα κάνει είναι υποθυροειδισμός. Τώρα, αν με ρωτάτε αν η θυροειδίτιδα Χασιμότο μπορεί να συσχετιστεί με άλλα νοσήματα, αυτό που ξέρουμε ότι δεν προκαλεί άλλα νοσήματα. Αυτό όμως που είναι καταγεγραμμένο είναι ότι σχετίζεται με την εμφάνιση σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, συνδρόμους Γιόγκρεν, δηλαδή με άλλα αυτοάνωσα νοσήματα. Μπορεί να συνυπάρχει δηλαδή και ασθενείς που έχουν άλλα αυτοάνωσα νοσήματα, πιο συχνά έχουν θυροειδίτιδα Χασιμότο. Επίσης, όσο αφορά τα νοσήματα του θυροειδούς, σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά εμφάνισης θυλώδους καρκινώματος. Δηλαδή, ασθενείς που έχουν όζους στο θυροειδί τους και έχουν θυροειδίτιδα Χασιμότο, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στην παρακολούθηση αυτών των όζων, ώστε να αποκλειστεί ένα πιθανό θυλώδες καρκίνωμα. Ο ίδιος ο οργανισμός το δημιουργεί, γι' αυτό και βλέπουμε σε περιόδους έντονου στρες ο τίτλος των αντισωμάτων να είναι ιδιαίτερα υψηλός, χωρίς αυτό να παίζει ρόλο στο αν θα κανείς θα λάβει αγωγή ή όχι, όπως και σε όλα τα αυτοάνωσα. Όλα τα αυτοάνωσα, όταν κανείς είναι πολύ στρεσαρισμένος, βρίσκονται σε έξαρση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη Χασιμότο. Η παρακολούθηση της θυροειδίτιδας γίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, με εξετάσεις αίματος, πρέπει δηλαδή να βλέπουμε την λειτουργία του θυροειδούς, τις ορμόνες, τη γνωστή TSH που όλοι ξέρουμε, και επίσης ο δεύτερος τρόπος είναι ο υπέρηχος. Ένας ασθενής που έχει θυροειδίτιδα εμφανίζει κάποια υπερηχογραφικά ευρήματα και μέσα σε αυτά μπορεί να είναι και ένας όζος. Άρα δεν αρκεί ένα από τα δύο για να παρακολουθούμε τον ασθενή. Η συχνότητα με την οποία θα παρακολουθήσουμε τον ασθενή διαφέρει. Είναι διαφορετικά ένας ασθενής ο οποίος κάνει κάθε 6 μήνες τις εξετάσεις του και βλέπουμε ότι στην πορεία του χρόνου είναι σταθερές, και διαφορετικά ένας ασθενής που πολύ γρήγορα μεταβαίνει σε υποθυροειδισμό. Εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να δίνουμε συχνότερα εξετάσεις, διότι συχνά η νόσος είναι σε λειτουργία και μπορεί να οδηγήσει σε βαρύτερο υποθυροειδισμό, άρα θα πρέπει να κοιτάμε πιο συχνά τον ασθενή. Εάν υπάρχουν όζοι, στην αρχή παρακολουθούμε τον ασθενή με εξάμηνο υπέρηχο
και στην συνέχεια με αιτήσια παρακολούθηση. Φυσικά, αν κάποιος όζος είναι ύποπτος, εκεί θα πρέπει να γίνει και παρακέντηση του θυροειδούς. Ο όζος του θυροειδούς είναι ένα μόρφωμα, δηλαδή είναι κάποια κύτταρα τα οποία είναι ενωμένα μαζί. Έχουν σαφή όρια, δηλαδή διακρίνεται από το υπόλοιπο παρένχυμα του θυροειδούς. Μπορεί να είναι είτε συμπαγές είτε κυστικό. Κυστικό εννοώ ότι περιέχει κάποιο υγρό και παρακολουθείται με τον υπέρηχο. Εάν ξεφύγει από κάποια όρια, κάποιο μέγεθος ή έχει κάποια άλλα ύποπτα χαρακτηριστικά, στέλνουμε τον ασθενή να κάνει μία παρακέντηση, μία βιοψία του θυροειδούς. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια κακοήθεια, ο ασθενής θα οδηγηθεί σε αφαίρεση του θυροειδούς. Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε απλά συνεχίζουμε παρακολούθηση. Υπάρχει βέβαια πάντα η περίπτωση, ένας όζος δεν είναι τόσο μεγάλος, που ούτως ή άλλως θα πρέπει να βγει. Πώς επιλέγει κανείς το γιατρό του είναι πολύ υποκειμενικό. Για μένα, σωστός γιατρός είναι αυτός που έχει καταφέρει να λύσει τις απορίες του ασθενούς. Επομένως, κανείς όταν συνεργάζεται με έναν γιατρό θα πρέπει να είναι λυμμένες όλες οι απορίες του, να έχει καταλάβει τι έχει και πώς θα πρέπει να τον παρακολουθεί. Σαφώς θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις αίματος, σαφώς θα πρέπει να γίνει ο υπέρηχος, να γίνει η ψηλάφιση του θυροειδούς από τον ίδιο τον γιατρό, αλλά από εκεί και πέρα η σχέση που μπορεί να έχει ο ασθενής με τον γιατρό και η δυνατότητα που να έχει ο γιατρός να του λύνει τις απορίες του, ώστε να φεύγει από το ιατρείο χωρίς απορίες, χωρίς να έχει ερωτηματικά, για μένα είναι πάρα πολύ βασικό. Και εγώ σας ευχαριστώ.